Επομένω, αν δοκιμάσουμε τώρα να κάνουμε επέκταση της έννοια του βαθμού, καθιστούμε το μέτρο κεντρικότητα της κορυφή ενός γράφου ω ανάλογο του μέσου της κεντρικότητα των γειτόνων. Οπότε τι έχουμε, ένα προς L, όπου το L είναι μία σταθερά και υπομορφή πινάκων ισχύει ότι έχουμε το χ ίσον 1 προ αλφά α του χ. Οπότε εδώ μεταφερόμαστε στο πεδίο της γραμμική άλγηδα. Ας δούμε λοιπόν τώρα λίγο τι ιδιοτιμέ και τα διοδιανίσματα. Σε έναν τετραγωνικό πίνακα α, έστω ότι έχουμε ένα μη μηδενικό διάνασμα β. Το β χαρακτηρίζεται ως ιδιοδιάνισμα του πίνακα α, αν ο πίνακας AV είναι βαθμωτό πολλαπλάσιο του V. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα πρέπει να ισχύει η εξίσωση αβ ίσον L επί V. Το L λοιπόν είναι βαθμωτό, το L που υπάρχει σε αυτήν την εξίσωση είναι βαθμωτό, βαθμωτό πολλαπλάσιο, α, και ονομάζεται ιδιοτιμή ή χαρακτηριστική τιμή σε σχέση με το διοδιάνισμα V. Επομένως, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δοκιμάσουμε να λύσουμε την εξίσωση που προκύπτει α Α-Λ L επί I V ίσον με το 0. Η μεγαλύτερη ιδιοτιμή ονομάζεται κύρια ιδιοτιμή, ενώ το αντίστοιχο ιδιοδιάνισμα ονομάζεται κύριο ιδιοδιάνυσμα. Για να δούμε λίγο ένα παράδειγμα στα γρήγορα και στη συνέχεια, να το δούμε πιο συγκεκριμένα πάνω στη θεωρία γραφημάτων που εφαρμόζεται και να το καταλάβετε καλύτερα. Έστω ότι έχουμε έναν τετραγωνικό πίνακα α, πρέπει να λυθεί η εξίσωση α-λ-ι-β-0, άρα έστω ότι έχουμε αυτόν τον πίνακα. Η ορίζουσα πρέπει να είναι 0, Επομένως, συμπεραίνουμε ότι έχουμε το χαρακτηριστικό πολυόνυμο που προκύπτει, όπως βλέπετε, από το A-L2I. Ποιο είναι αυτό, είναι, αν το λύσουμε αυτό, προκύπτει ότι οι ρίζες είναι L-1 και L-3. Αυτές είναι οι δύο τιμές. ενώ με αντικατάσταση των ριζών προκύπτουν τα δύο V και W. Αν αντικαταστήσουμε τις ρίζες, θα προκύψουν τα δύο V και W. Οπότε συμπεραίνουμε ότι η τιμή λάμδα ίσον 3 είναι η κύρια ιδιοτιμή, που είναι και η μεγαλύτερη. Ενώ το W είναι το κύριο ιδιοδιάνυσμα. Να το δούμε λίγο συγκεκριμένα τώρα στη θεωρία γράφων, δηλαδή σε ένα γράφο πώς εφαρμόζεται. Έστω ότι έχουμε λοιπόν αυτόν εδώ το γράφο με 5 κορυφές και τον αντίστοιχο πίνακα γυπνίαση. Σχηματίζουμε λοιπόν το διάνυσμα Χ, έτσι εδώ είναι ο πίνακα γυπνίαση, με του βαθμού των 5 κορυφών. Έχουμε λοιπόν την κεντρικότητα των βαθμών. Βλέπετε εδώ την κεντρικότητα των βαθμών. Λοιπόν, εδώ έχουμε δύο ακμέ που προσπίπτουν σε αυτή την κορυφή, άρα είναι δύο. Τρει ακμέ που προσπίπτουν σε αυτή την κορυφή είναι τρία και πάει λέγοντα. Αυτά τώρα τα γράφουμε σε ένα διάνυσμα Χ. Έτσι, βλέπετε πώς διαμορφώνεται το διάνυσμα Χ βάζοντας αντίστοιχα τους βαθμούς των 5 κορυφών. Έχουμε ένα διάνυσμα που έχει τις τιμές 3-2-3-3-1. Ενώ εδώ αντίστοιχα στον πίνακα γυπνίασης έχουμε βάλει ποια κορυφή ενώνεται με ποια κορυφή βλέπουμε ότι το V1 ενώνεται με την 2, την 3 και την 4. Ο V2 ενώνεται με την V3, οπότε ο 2 ουσιαστικά ενώνεται με την 3 και με την 1, να το συμπληρώσω εδώ, ο 3 ουσιαστικά συμπληρώνεται με το 1, το 2 και το 4, άρα θα είχε 1, 2 και 4. Ο 4 με το 1 και το 3, με το 1, άρα 0, 3. Και α, ο 5 μόνο με το 4, άρα παντού μηδενικά και μόνο με το 4. Έχουμε λοιπόν αυτό εδώ τον πίνακα γυντνίασης, έχουμε αυτό που προκύπτει από, τις, από τον α, βαθμό των ε, κορυφών, από την κεντρικότητα βαθμών. Και αυτό που κάνουμε είναι σωστικά να προπλασιάσουμε το A επί χ. Άρα, τι κάνουμε, 0 επί 3 συν 1 επί 2, συν 1 επί 3, συν 1 επί 3, συν 0 επί 1. Αντίστοιχα εδώ, 1 επί 3, συν 0 επί 2, συν 1 επί 3, συν 0 επί 3, συν 0 επί 1. /2. Τι κάνουμε, Παίρνουμε δηλαδή αυτούς, αυτούς εδώ τους δίκτες και τους πολλαπλασιάζουμε αντίστοιχα με αυτές τις τιμές. 1 επί 3, α, 0 επί 2, 1 επί 3, 0 επί 3 και 0 επί 1. Οκ. Okay. Αντίστοιχα λοιπόν και στην τρίτη γραμμή 1 επί 3, 1 επί 2, 0 επί 3, 0, 1 επί 3 και 0 επί 1. Και προκύπτει η τρίτη γραμμή και πάει λέγοντα. Κάνοντα λοιπόν αυτέ τι πράξει, θα βγάλουμε αυτού του δείκτε. 8, 6, 8, 7, 3. Αυτοί οι δείκτε τώρα ουσιαστικά είναι που χαρακτηρίζουν, βλέπετε το αριστερό σχήμα δίνει την κεντρικότητα βαθμών, ενώ το δεξί σχήμα δίνει την διάχυση των βαθμών. Οπότε κάθε άσος του πίνακα α συνδυάζεται με τόσους άσους όσοι γείτονε. Αν δοκιμάσουμε να κάνουμε αναδιάταξη του γράφου, παρατηρείτε ακόμα πιο εύκολα ποιες είναι οι κεντρικότητες των κορυφών και είναι και αρκετά πιο λογικό. Ως κεντρικότητα ιδιοδιανύσματος για κάποια κορυφή, δίνεται από την αντίστοιχη είσοδο του κύριου ιδιοδιανύσματος του πίνακα γυπνίας Οπότε, αναθέτει σχετικές τιμές στις κορυφές, με βάση την αρχή ότι οι συνδέσεις προς κορυφές με υψηλή τιμή συνεισφέρουν περισσότερο εδώ βλέπετε έναν ενδεικτικό γράφο και ορισμένες τιμές. Βλέπετε ότι η ε, κεντρικότητα του ιδιοδιαννίσματος ε, βλέπετε ότι η κορυφή με υψηλή τιμή είναι ουσιαστικά η κορυφή 4 και είναι αυτή που συνεισφέρει περισσότερο στον γράφο. Σε τακτικούς γράφους όλοι οι έχουν την ίδια κεντρικότητα ιδιοδιανύσματος, η οποία ισούται με ένα διαρίζα ν. Ενώ ως κεντρικότητα υπογράφω τώρα, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η κεντρικότητα βαθμού σχετίζεται με μονοπάτια μήκους 1, με μονοπάτια που έχουν μήκος 1, ενώ η κεντρικότητα του ιδιοδιανύσματος με μονοπάτια που έχουν άπειρο μήκος. Η εναλλακτικά μπορούμε να θεωρήσουμε μονοπάτια μήκου 2, 3 κτλ. Εδώ προτάθηκε η χρήση κλειστών μονοπατιών.